Ξεκινούμε κι εμείς μια νέα αρχή, μια νέα σχολική χρονιά. Βρισκόμαστε όντως σήμερα επίσημα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εν όψη ενός αδιεξόδου που ταλανίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα εδώ και 2-3 μήνες και ακόμα ψάχνουμε φως στο τούνελ. Πώς νιώθεις όμως βλέποντας τους δασκάλους σου είτε να διαδηλώνουν, να διεκδικούν το δίκαιό τους, να λένε θα πάμε στο σχολείο αλλά κάποια πράγματα δεν θα τα κάνουμε για να πάει το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία, βρίσκεις δίκαιο στους ανθρώπους που θα πας να συναντήσεις σε μια εβδομάδα? Η έγνοια της Κυπριακής Παιδοβουλής είναι να μην θυματοποιηθούν οι μαθητές. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα κάθε εργαζομένου στην απεργία κτλ. Αλλά ταυτόχρονα καλούμε και κλιπαρούμε τόσο το Υπουργείο όσο και τους εκπαιδευτικούς όταν προχωρούν σε μέτρα και αντίμετρα να έχουν κατά νου κύριο μέλημά τους να είναι το αντίκτυπο που αυτά τα μέτρα. Το βλέπετε αυτό θα να έχουν στο μυαλό τους τον μαθητή, ή νιώθετε ότι πλέον έχει πάει καθαρά είμαστε εκπαιδευτικοί και θα διεκδικήσουμε το δικό μας? Ναι. Σε όλες τις ανακοινώσεις η Κυπριακή Παιδοβουλή παρακαλεί πρώτα-πρώτα ή οποιαδήποτε απόφαση να γίνεται με γνώμονα την αγάπη και το ενδιαφέρον προς τους μαθητές και παιδιά. Mm-hmm. Πραγματικά ευελπιστούμε αυτή η παράκλησή μας να πριτανεύσει. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θύματα θα είναι τα παιδιά. Ωραία. Μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες μαθητές τελειόφοιτους και είναι το δικό τους μέλλον που διακυβεύεται. Αγαπητέ μου Μιχάλη, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Κυρία Βασιλείου, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Χτυπάτε το συνδικαλισμό, λένε οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, και χαρακτηρίζουν τη σημερινή ως μια μαύρη μέρα για τον τόπο μας. Καταρχήν, μαύρη μέρα για τον τόπο μας. Η κάθε σχολική χρονιά θα έπρεπε να είναι γεμάτη από χαμόγελα, χαρά, αισιοδοξία, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα παιδιά. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω περισσότερο ότι τελευταία, έτσι αν θέλετε, πρόθεση ή διάθεση που υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης είναι να θυματοποιηθούν τα παιδιά. Τα μέτρα που εξήγηλαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επηρεάζουν την ευρυθμή λειτουργία των σχολείων ή η κυβέρνηση έχει λάβει τα δικά της αντίμετρα? Έχει απάντηση η κυβέρνηση σε αυτά τα μέτρα των συνδικαλιστών? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχουμε 2 μήνες τώρα εκλιπαρούμε για διάλογο. Έχουμε μπει στη διαδικασία και σε ανώτατων επίπεδων. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εμπλακεί σε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί η βασικότερη μας επιδίωξη ήταν και παραμένει η ομαλοποίηση όλης αυτής της συζήτησης, γιατί είναι πολύ δύσκολη, ειδικά η έναρξη σημερινή, και για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν μου λέτε όμως, αν έχει κατά νου η κυβέρνηση αντίμετρα σε όλα αυτά που λένε οι καθηγητές, δεν πάω να μοιράσω βιβλία. Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Από την άποψη ότι υπάρχουν όροι νομικοί, οι οποίοι όταν έχουμε να κάνουμε με λειτουργήματα δεν αποδίδονται στο βαθμό που γίνεται μια νομική τεχνική επεξεργασία. Και εξηγώ, όταν έχουμε να κάνουμε με λειτουργήματα στην πραγματικότητα, όχι τεχνικά επαγγελμάτα, που εμπλέκουν άμεσα τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν είναι πολύ εύκολο να αποδώσεις έναν αντίμετρο πώς. Όταν λέμε ότι τα σχολεία ανοίγουν κανονικά, αλλά δεν επηρεάζεται ο διδακτικός χρόνος, αλλά τα μέτρα είναι μόνο για εξοδιδακτικά καθήκοντα. Τι θα γίνει όμως τη Δευτέρα? Το ζήτημα είναι ότι επηρεάζονται. Επηρεάζεται και ο διδακτικός χρόνος. Όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι απλή. Είναι πολυσύνθετη. Έχει να κάνει και με την ίδια την ασφάλεια των παιδιών. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα του, το οποίο πρέπει να διανεμηθεί στα σχολεία. Να τα δούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Να πάμε.